Εδώ στη συζήτηση έχει ανοίξει μεγάλη και είμαι σίγουρος ότι παρακολουθώντας και μέσω του τύπου και των μέσων τη δημόσια συζήτηση, έχουμε όλοι αντιληφθεί ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία, κάποιες πραγματικότητες που η ευρωπαϊκή πορεία, η ευρωπαϊκή προσπάθεια, το σχέδιο για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση με συμμετοχή της χώρας μας, της Ελλάδας. Είμαστε πλέον παλιοί στο σύστημα του 30 ακόμη και πάλι. Αντιμετωπίζει προκλήσεις για πρώτη φορά. Σήμερα έχουμε μια σημαντική εκδήλωση και θα ήθελα για αυτής εξ αρχής να ευχαριστήσω και να επενέσω το πρώτο Γενικό Λύκειο Καβάλας, τη Διευθύντρια, την Λυκειάρχη και τους καθηγητές και μαθητές που αποτελούν στο πλαίσιο του προγράμματός μας τους λεγόμενους πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια και στην οποία συμμετέχει η χώρα μας μεταξύ 6 άλλων χωρών που πρωτοπόρησαν στο πρόγραμμα αυτό με σκοπό την συζήτηση, το άνοιγμα του διαλόγου με τους μαθητές, το πέρασμα γνώσης προς αυτούς για τις αξίες και τα πλεονεκτήματα της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Και βεβαίως μέσα στο πλαίσιο αυτό και το ρόλο, το θεσμικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η συζήτηση η σημερινή είναι πάρα πολύ σημαντική διότι αποσκοπεί στο να θέσει προβλήματα όπως πώς μπορούμε να ενδυναμώσουμε την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις, τις απειλές, αλλά και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη σημερινή δύσκολη εποχή για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τις χώρες μέλη, δηλαδή και για την Ελλάδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι καταστάσεις ωραιοποιούνται κατά κάποιο τρόπο. Τα παιδιά έχουν να κάνουν παρατηρήσεις, διορθώσεις στη λειτουργία των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Εμείς δεν βάζουμε καμία ατζέντα. Τα παιδιά εκφράζονται ελεύθερα μαζί με τους καθηγητές τους. Η προσέγγιση δεν είναι να γίνει προπαγάνδα υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι να τεθούν στοιχεία προβληματισμού, βάσεις για ανταλλαγή απόψεων και σκέψεων μεταξύ των παιδιών και βεβαίως προτάσεων για να εκφραστούν, διότι ο στόχος είναι να πούν τα νέα παιδιά, που είναι το μέλλον της Ελλάδας και της Ευρώπης, ποια Ευρώπη θέλουν, πώς θέλουν να είναι το μέλλον τους. Είχα επαφές με τους καθηγητές, οι οποίοι με υποδέχθηκαν και με καλωσόρισαν στην Καβάλα. Είναι ευκαιρία να ευχαριστήσω και το Δήμο Καβάλας που προσφέρει μια εξαιρετική φιλοξενία εδώ, όπως και το Επιμελητήριο Καβάλας που στηρίζει και άλλους φορείς βεβαίως που στηρίζουν την σημερινή εκδήλωση. Είχαμε μια ευρεία ανταλλαγή απόψεων. Ενημέρωσα για τους στόχους και τα αποτελέσματα του προγράμματος μέχρι στιγμής στις διάφορες χώρες μέλη, όχι μόνο στην Ελλάδα. Και σήμερα, απόψε το βράδυ, θα έχουμε τη συνέχεια.